K15 και K17. Και όχι κάτι K12 και K14, κάτι περίεργο που είχε κάνει η ΕΠΟ προ-πανδημίας. Και πιστεύουμε αυτό το πρωτάθλημα του χρόνου να συνεχιστεί έτσι και να γίνει ακόμα καλύτερο. Γήπεδο Αλμυρού. Τώρα το πρώτο τεατέ που βγαίνει, γίνεται το πλασέ, η πρώτη ευκαιρία. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα παιχνίδι εξίσου καλό. Αφού δούμε όμως πρώτα αυτή την αντεπίθεση της Εθνικής Μακεδονίας, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ, την μπάλα είναι out. Δεν φρόντισε να μας τα δώσει γραπτά όμως τα ονόματα, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από μια φωτογραφία που βγάλαμε από ένα χαρτί. Ας δούμε όμως την κατεβασιά αυτή της Εθνικής Μακεδονίας με τον Βρίζα. Μέσα στην περιοχή το σουτ με 1-0 λεπτή με την έφηση Μακεδονίας. Έβγαλε ο Βρίζας την παλιά και η έφηση Μακεδονίας λοιπόν στο 7ο λεπτό κάνει το 1-0. Θα δούμε και το σκόρερ σε λίγο. Βλέπουμε τους πανηγυρισμούς, μια πολύ ωραία παλιά. Μαμουγιάννος τελικά θα εκτελέσει, σιρτά, παρότι και τώρα, αλλά ο Μπάτος το χάνει. Βγαίνει η περιοχή, τώρα δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Πολύ ωραία γίνεται το πλασέ. Σιγά σιγά φεύγουν όλοι όμως, θα μείνει ένας. Απευθείας φυσικά θα είναι η εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση. Η μπάλα πήγαινε στο γάμα. Πράγματα. 1-0 λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Με γκολ του Μωυσίδη στο 7ο λεπτό. Αυτή τη φορά κερδίζει το φάουλ, το κυβεία σε λίγο. Του το έδωσε ο διαιτητής, εκτελείται γρήγορα όμως το φάουλ. Χατζίδης, ένα πολύ ωραίο σουτ που έγινε και η απόκριση. Χάνουν όμως, γίνεται το λάθος εκεί πέρα. Τώρα χάνουν οι παίκτες της Μακεδονίας. Καλή προοδοτήση, πολύ ωραία. Μέσα στην περιοχή ο Βασίλας πέφτει. Σήκω του λέει ο διαιτητής. Τα πλάγια μιλάμε. Για την παλιά, παρεμβαίνει εκεί πέρα, γίνεται το σουτ και out. Μεγάλη, τεράστια ευκαιρία. Οι παίκτες της Εθνικής Μακεδονίας εκτελούν γρήγορα τα πλάγια, προσπαθούν να προλάβουν καταστάσεις. Τώρα όμως η Εθνικής από την άλλη μεριά περνάει τον τερματοφύλακα. Την μπάλα κατέληξε out. Θα γίνει σε λίγο λοιπόν η αλλαγή. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον κόκκινο εδώ τώρα, μπροστά μας. Συγγνώμη, κάνει την μπάλα εκεί, γίνει ο Χατζίδης, Χατζίδης θεατέρ, βγάζει σουτ και γκολ. Έγινε το λάθος λοιπόν από τους παίκτες του Ρούχου και αυτό έδωσε το δικαίωμα στους παίκτες της Μακεδονίας, αν δεν κάνω λάθος με τον Βλαχοδήμο, να κάνουν το 2-0. Ήταν ένα λάθος στην άμυνα της Κορίνθου. Σας είπα ότι οι παίκτες Κορίνθου ναι μεν εκτελούν γρήγορα τις όποιες φάσεις, είτε είναι φάουλ, είτε out, είτε πλάγιο, αλλά αυτό το γρήγορο καμιά φορά έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται και λάθη. Να δούμε λοιπόν ξανά. Επιβεβαιωνόμαστε για τα μεγάφωνα. Assist του Χατζίδη. Βλαχοδήμος δεν συγχωρεί, το ξέρουμε. Σέντρα τώρα είναι της Μακεδονίας, μάλλον αέρα. Σούτ από κοντά. Παραλίγα να γίνει το 3-0 εδώ. Παρεμβαίνει της Μακεδονίας. Τώρα ο Ντικάουντ βγαίνει. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σούτ, δοκάρι. Φοβερή προσπάθεια εκεί πέρα του Λαδά. Ευχαριστώ για τους φίλους που ενημερώνουν ότι είμαστε OK πλέον. Γίνεται ένα μακρινό σούτ. Σίγουρα για ακόμα μια φορά ο Βλαχοδήμος, αλλά και ο Βρίας έκανε πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες. Ας δούμε όμως για αυτήν την προσπάθεια της Μακεδονίας, η οποία είναι πολλές αξιώσεις για το τρίτο γκολ. Το σουτ, τρομερή ευκαιρία. Αύριο στις 18:30 έχουμε ένα τελικό βετεράνο της Μακεδονίας, όσοι θέλουν να δουν κάποιες. Ας δούμε όμως λίγο φάση πρώτα. Σουτ, και δεν γίνεται ούτε τώρα το 3-0. Μάλλον κάπου εδώ. Κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Η ΕΦΣ Μακεδονίας είναι πρωταθλήτρια στην κατηγορία K17 με γκολ τον Μωυσίδη και Βλαχοδήμο στο 7. Μπορούμε να δούμε τώρα τους πανηγυρισμούς της ΕΦΣ Μακεδονίας.